Καλησπέρα σας, φίλοι, υγειονομικοί, συναγωνιστές, συμπολίτες. Χαιρετίζουμε τη σημερινή παρουσία σας σε ένα συλλαλητήριο που διοργανώνουν όλα τα σωματεία και οι φορείς της Δυτικής Αθήνας, που σκοπό έχει τη διάσωση και τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Ένα σύστημα υγείας που, όπως το ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και ο Πλεύρης, θα είναι το νέο ΕΣΥ. Ποιο νέο ΕΣΥ? Με υλικά κατεδάφισης. Τα υλικά αυτά τα οποία θα χρησιμοποιήσουν φέρνουν τους φίλους τους. Σχηματίζουν διάφορες ομάδες και θα εισβάλλουν μέσα στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο σύστημα υγείας έχει 40.000 κενά, 16.000 συνάδελφοι η επικουρική, ο ΑΕΠ, είναι επιψήφου κρεμάμενη. Μας είχαν διαβεβαιώσει οι επικουρικοί συνάδελφοι που ήρθαν στις στιγμές του COVID να βάλουν πλάτη στο δημόσιο σύστημα, ότι θα γίνουν μόνιμοι. Ήδη σήμερα με υπουργική απόφαση παρατάθηκε μέχρι 31 Τρίτου του 22 η σύμβασή τους. Οι συνάδελφοι του ΑΕΛ που πριν 5 και 6 έτη παραμένουν ακάλυπτοι, τους χρησιμοποιούν σαν λάφυρο. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που τους είχε προσλάβει όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρόλαβε να περάσει μια τροπολογία να δημοσιοποιήσει. Αλλά τους κρατάει ομοίρους για τις επόμενες κυβερνήσεις. Εγώ θα σας μιλήσω για το ψυχιατρείο, για το Δαφνί το γνωστό, και θα σας κάνω μία αναφορά το τι συμβαίνει στα ψυχιατρία. Τα τελευταία 30 με 40 χρόνια υπάρχει με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υλοποίηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Πράγματι έχουν δοθεί αρκετά κονδύλια, έχουν δοθεί κονδύλια για να γίνουν δομές στην κοινότητα, να γίνουν κέντρα ψυχικής υγείας, να γίνουν κινητές μονάδες, να ανοιχτούν ψυχιατρικά τμήματα σε γενικά νοσοκομεία και κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ήδη αυτή τη στιγμή από τα εναπομείνοντα ψυχιατρία 8 με 10 έχουν παραμείνει 3 ψυχιατρία. Είναι το Δαφνί που είναι από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια, είναι το Δρομοκαΐδιο και είναι και η Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό το διάστημα, ό,τι χρήματα είχαν δαπανηθεί, τα φάγανε γνωστοί και φίλοι. Νοικιάζανε διάφορα διαμερίσματα στην κοινότητα σε τιμές Λονδίνου. Κανένας μα κανένας δεν έφτασε αυτά τα κονδύλια. Ξέρουμε ότι επιχειρείται οι δομές που έχουν αναπτυχθεί στην κοινότητα να δοθούν στους ιδιώτες. Ξέρουμε ότι οι ιδιώτες λαμβάνουν για κάθε ψυχικά ασθενή 90 δραχμές, 90 ευρώ την ημέρα, ενώ στο δημόσιο σύστημα υγείας ένας ψυχικά ασθενής στοιχίζει 43 με 50 ευρώ. Ήδη επιχειρήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση να φύγουν οι δομές και να δοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Εμείς σαν εργαζόμενοι από το 2011-2012 είμαστε σε κινητοποιήσεις στο νοσοκομείο μας. Ήδη έχουμε κάνει διάφορες κινητοποιήσεις, γιατί μας ερχόταν τελεσίγραφο και μας έλεγε ότι αύριο κλείνετε, αύριο μεταφέρεστε, αύριο φεύγετε. Πράγματι, με την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων, με τον κόσμο της Δυτικής Αθήνας, το ψυχιατρίο παραμένει ανοιχτό, τα ψυχιατρία, τα τρία αναπομείνοντα παραμένουν ανοιχτά, γιατί είναι τα ψυχιατρία τα οποία το 50% των ασθενών, μιλάμε για 1.000 ασθενείς στο Δαφνί,
Το 50% είναι άνθρωποι ανήμποροι, ανυπεράσπιστοι, ανασφάλιστοι, άποροι. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς υπερασπιζόμαστε και για αυτούς θα είμαστε δίπλα τους. Ξέρουμε τα παραδείγματα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το παράδειγμα του Ρίγκαν στην Αμερική, ο οποίος κλείνοντας τα ψυχιατρία, τι συνέβη, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν περιβάλλον οικογενειακό και πορτοφόλι βρεθήκαν στα πάρκα και στις πλατείες. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρει όλη η ιστορία. Στο νοσοκομείο το δικό μας, αυτή τη στιγμή, 150 συνάδελφοι, οι οποίοι με κατάθεση ψυχής, με ατομικά μέτρα προστασίας την περίοδο του COVID, κρατήσανε το νοσοκομείο όρθιο και ανοιχτό, τους πετάξανε σαν κουρελόχαρτο, γιατί αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο. Εμείς έχουμε πάρει θέση σαν σωματείο, ποτέ δεν θα υποδείξουμε εμείς ποιος θα κάνει το εμβόλιο και ποιος δεν θα το κάνει. Το εμβόλιο οφείλει η κυβέρνηση να μην μεταφέρει την ατομική της την ευθύνη της και να την κάνει ατομική ευθύνη. Όφειλε να ενημερώσει τους συναδέλφους, τους υγειονομικούς, τους 7.000 που είναι αυτή η στιγμή στην αναστολή, με διάφορους επιστήμονες, να τους πει ποιο είναι τα ωφέλη από το εμβόλιο, τι πρέπει να κάνουμε. Και ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι πράγματι τα κενά είναι πάρα πολλά στο νοσοκομείο μας. Ξέρουμε ότι οι εναπομείνατες συνάδελφοι πίσω στον χώρο που έχουν μείνει είναι χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες και υπομένουν ό,τι είναι να υπομένουν. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε συμπαραστάτες σε ό,τι έχει σχέση με το αγαθό, το κοινωνικό της υγείας. Θα είμαστε δίπλα και θα κάνουμε μια καινούργια κινητοποίηση και θα σας καλέσουμε στις 5 του Οκτώβρη, την Τρίτη. Θα είναι όλα τα σωματεία της Δυτικής Αθήνας, τα οποία θα κάνουν μια πορεία διαμαρτυρίας προς την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Σας καλούμε όλοι δυναμικά να αποτρέψουμε αυτό που επιχειρείτε. Αυτό που επιχειρείτε άνθρωποι να μπουν στην εξαθλίωση, οι ιδιώτες να μπουν στα νοσοκομεία, και ξέρουμε ότι οι ιδιώτες που μπαίνουν στα νοσοκομεία δεν μπαίνουν για την ψυχή της μάνας τους. Οι ιδιώτες είναι συνώνυμο του κέρδους. Ευχαριστώ πολύ.